Κα! Ναι, Σίμπα! Τι έχεις στο μυαλό σου? Τα τελευταία 100 μίλια δεν έχεις βγάλει ούτε λέξη. Απλώς παρακολουθώ, αυτό είναι όλο. Από τότε που φύγαμε από την Αίγυπτο είδαμε πολλά καινούργια και ενδιαφέροντα ζώα, αλλά δεν είδαμε ούτε μια μαϊμού, είναι περίεργο. Ο Κα έχει δίκιο, Σίμπα, δεν έχουμε δει ούτε μία. Δεν μένουν τόσο μακριά από τη ζωή. Όχι, Σαμ, υπάρχουν μαϊμούδες σε όλα τα μέρη της Αφρικής. Δεν θα ξαφνιαζόμουν αν μάθαινα ότι κάτι σχεδιάζουν εναντίον μας. Ξέρεις, ο Σίρκαν τι έχει με το μέρος του τώρα. Να προσέχουμε. Τι θα λέγατε να σταματήσουμε για λίγο εδώ καλή πέρα? Καλή ιδέα. Πιστεύω πως όλοι θέλουν να πιουν νερό και να κοιμηθούν. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ, παιδιά! Τώρα εσείς σκέφτεσαι κάτι, φίλε μου. Αναρωτιέμαι τι θα κάνει τώρα ο Σίρκαν. Χρειάζεσαι ένα κατάσκοπο, Σίμπα. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Νομίζω πως ο Χοντρούλης και ο Λιχνούλης θα είναι ό,τι πρέπει. Όχι, πιστεύω πως ένα πουλί θα ήταν καλύτερα αυτή τη φορά. Χρειάζεσαι κάποιον που να... Με συγχωρείτε, θα γίνω εγώ κατάσκοπος. Νομίζεις ότι θα τα καταφέρεις? Και βέβαια, εγώ θα μάθω όλα όσα σχεδιάζει. Αυτή η αποστολή είναι επικίνδυνη όμως. Δεν με πειράζει, μπορεί να φροντίσω τον εαυτό μου. Κα, μπορώ να πάω μαζί της αν θέλεις, Σίμπα. Εντάξει, Λούντβιχ, αν είσαι σίγουρος πως θέλεις να πας... Θέλω και εγώ να πάω σε μυστική αποστολή. Θα χρειαστούν την προστασία μου. Είναι πολύ ευγενικό αυτό, Σαμ, αλλά δεν θα μπορέσει να μας προστατέψεις ψηλά στον ουρανό. Το τρομερό σου γάβγισμα δεν θα είναι αρκετό αυτή τη φορά. Σίμπα, μην τους αφήσεις να πάνε σε αυτή την αποστολή. Χρειάζεσαι κάποιο γρήγορο και γενναίο. Ξέρω πως είσαι γενναίος, Σαμ. Όμως είναι αποστολή για κατασκόπους και γι' αυτό χρειάζομαι κάποιον που να μην φαίνεται εύκολα. Τα πουλιά είναι κατάλληλα γι' αυτό. Τι περιμένουμε λοιπόν, είμαι έτοιμη! Δεν θέλω να πάτε όλο μόναχοι. Α, ώστε θέλεις να πάω εγώ σαν σωματοφύλακάς τους, σωστά. Όχι, Σαμ. Σε χρειάζομαι εδώ πέρα. Γιατί? Θέλω να πάω στο βασιλιά των Αετών. Πες του να μου στείλει τον καλύτερο ανιχνευτή του. Γρήγορα! Σαμ, ξέρω πως είσαι ένας τεντωμένος καλέ μου, αλλά πρέπει να κάνεις πιο γρήγορα. Ηρέμησε, μη ζηλεύεις επειδή ο Σίμπα διάλεξε εμάς τα πουλιά. Πάψε, αλλιώς θα σου μαδίσω τα φτερά. Έπρεπε να ντρέπεσαι που με απειλείς έτσι. Σαμ, κάνε γρήγορα, σε παρακαλώ. Πεινά πολύ, Λιγνούλη, δεν έχω νιώσει ποτέ τέτοια πείνα. Προσπάθησε να κοιμηθείς και μην το σκέφτεσαι. Θυμάσαι τότε που είμαστε σε εκείνο το πειρατικό πλοίο στο Νότιο Ειρηνικό, ε? Α, και βέβαια θυμάμαι. Εκείνες ήταν ωραίες μέρες. Φέρτε κι άλλο ρούμι. Φάτε και πιουτιόλι. Φάτε, φάτε. Ωραία ζωή, ε. Ξύχουλα τυριού. Βρες δικό σου, έτσι! Εκεί! Είναι πολύ μεγάλο! Περίμενε! Νόμιζα πως αυτή τη φορά την είχαμε πατήσει! Μύρισε αυτό! Μύρισε αυτό εδώ! Είναι όλο δικό μας! Πάντως έπρεπε να είχαμε μπει στο πλοίο. Όμως μην ξεχνάς το κάτω του καπετάνιου, Χοντρούλη. Ήταν χειρότερος ακόμα για από εκείνο το τελευταίο πλοίο, παρολίγο να σε πιάσει. Μακάρι να είχα λίγο τυράκι εδώ πέρα. Τότε θα ήταν όλα τέλεια. Μη μιλάς άλλο για τυρί, εντάξει, μου φαίνεται σαν είναι δίπλα μου, Χοντρούλη. Τα ξέρω, και εμένα μου μυρίζει. Ένα ωραίο ζουμερό κεφάλι τυρί σαν εκείνο στο πειρατικό πλοίο. Μακάρι να ήταν αληθινό. Μα δεν το πιστεύω. Θα βλέπω οράματα από την πείνα. Πάψε να κάνεις αυτό το θόρυβο, Χοντρούλη. Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
Ε, πού βρήκες αυτό το τυρί, δώσε μου λίγο. Είναι το καλύτερο τυρί που έχω φάει, πετανόστιμο είναι. Πες μου, πού βρήκες αυτό το τυρί, Χοντρούλη? Δεν ξέρω, Λιγνούλη, σκεφτόμουν τυρί και μόλις γύρισα το κεφάλι μου το είδα. Πολύ περίεργο, κάποια εξήγηση θα υπάρχει. Μήπως φαίνεται μεταγιόν? Όχι, αδυνατό. Όταν μας τα έδωσε ο Ρατσής, είπε πως η μαγεία τους θα ήταν μόνο για καλό σκοπό. Ναι, πράγματι. Όμως αυτός ήταν καλός σκοπός. Πεινούσαμε. Περίμενε, θα κάνω ένα πείραμα. Μυστικό μεταγιόν, θα θέλαμε μια τριόροφη τούρτα σοκολάτα με κρέμα σαν την κιν. Δεν γίνεται τίποτα. Ξέχνα το. Δεν θα μάθουμε ποτέ πως δουλεύουν αυτά τα πράγματα. Ξέρεις τι θα πήγαινε τέλεια τώρα μετά το τυρί που φάγαμε? Όχι, τι, Χοντρούλη μου? Ένα μεγάλο μπουκάλι κρασί. Κοίτα και η Λιγνούλη, η ευχή μου πραγματοποιήθηκε. Δεν το πιστεύω, πέτυχε στα αλήθεια. Χοντρούλη! Μέθησες, τι έγινε! Σκόντεψα, συγγνώμη. Και εγώ θα κάνουμε αντιπερισπασμό ενώ σου θα ακούσεις τι λένε καθώς θα μας κυνηγάνε. Εντάξει. Τι τρέχει εδώ, έχουμε παρέα. Αφέντη, έχουμε κατασκόπους από πάνω μας. Ήξερα πως ο Σύμπα θα έστελε κάποιον εδώ. Κυνηγήστε τους, δεν πρέπει να αναφέρουν τίποτα απολύτως στο Σύμπα. Η επίθεσή μας πρέπει να μείνει μυστική. Πιάστε τους! Όπως επιθυμείς, αφέντη. Λούντβικ, πρόσεχε τα αρπακτικά! Όχι! Μα τι γίνεται? Πάω να ζητήσω κάποια βοήθεια από το Σύμπα. Θα σε καλύψουμε εμείς. Το είδες? Τι είναι εδώ? Εκεί πάνω, Χαζέ, η κατάσκοπη μας με τα αρπακτικά. Εκεί πάνω, Χοντρούλη. Μα τι λες τώρα? Εγώ το μέρος που βλέπω είναι σύννεφα, μάλλον θα πιεις πολύ κρασί. Μη μου πεις πως δεν τους βλέπεις. Τα αρπακτικά κυνηγούν τον Αετό και τον Λούντβιχ. Μα τι φλώσισε? Πάει να φέρω την Άλεξ, χρειάζεσαι επικόντως γιατρό. Δεν καταλαβαίνω, μα τι συμβαίνει? Θα είναι το μεταγιόν. Το δικό σου θα πρέπει να κάνει διαφορετικού είδους μαγεία. Αυτό είναι! Το δικό μου βλέπει πράγματα που είναι πολύ μακριά! Καλύτερα να το πούμε στο Σύμπα! Ναι! Σύμπα! Σύμπα, τα αρπακτικά ανακάλυψαν τους κατασκόπους μας! Το καναρτήρι έρχεται προς τα δω, αλλά ο Λούντβικ και ο Αετός δέχονται επίθεση! Ο Σιρκάν έχει μαζέψει πολύ στρατό και είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι νομίζεις! Μα τι έπαθες, μου λες? Οι φίλοι μας κινδυνεύουν. Ελάτε τώρα, παιδιά, θέλετε να το πιστέψω? Πώς μπορείτε να το ξέρετε αυτό εσείς? Εδώ το είδες το μαγικό μεταγιόν που μου έδωσε ο Ρατσής? Είναι αλήθεια, Σύμπα, αυτά τα μεταγιόν έχουν ηθικές δυνάμεις. Και σας τα έδωσαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι? Ακριβώς. Πριν από λίγο πεινούσαμε πάρα πολύ και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα κομμάτι τυρί και κρασί. Ναι. Και μετά είδαμε τους φίλους μας να κινδυνεύουν. Πολύ σωστά. Όμως μόνο ο Λιγνούλης το είδε αυτό. Μάλιστα. Λέω να φωνάξω την Άλεξ να σας δει. Κάτι σας έκανε η Αίγυπτος. Το ξέρουμε αυτό. Τώρα έχουμε μαγικά. Μαγικά? Σαν εσένα. Μην τους ακούς αυτούς.
Τους είδα πριν λίγο να φέρονται περίεργα σαν μεθυσμένοι. Α, ώστε έχετε ακόμα φαντασιώσεις. Σου λένε ψέματα πως ακριβώς έκαναν και με το θησαυρό. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα, Σαμ. Λέμε την αλήθεια. Πέρα, το λόγο των πειρατών, ε. Έλα τώρα, Σαμ, πάμε στους άλλους. Όχι, σταθείτε. Νομίζουν πως είμαστε για τα σίδερα. Μην ανησυχείς, θα βρούμε έναν τρόπο να μας πιστέψει ο Σίμπα. Ο Λούντβιχ και οι άλλοι θα έπρεπε να είχαν γυρίσει τώρα πια. Προχωρήστε όλοι τώρα! Αφεντικούλη, ήρθε η ώρα. Έρχονται. Δεν ξέρει καν ότι τα στρατεύματά μας περιμένουν. Να δώσω διαταγή να τους επιτεθούν αφεντικά. Θα το κάνω εγώ. Σωστά, αυτό εννοούσα κι εγώ. Απλώς έλεγα να μην περιμένουμε. Αν συνεχίσεις έτσι θα χάσουμε το στοιχείο του ευνηδιασμού, κοκορόμυαλε. Είσαι μεγάλη διοφυΐα, αφεντικούλη. Το ξέρω. Ετοιμαστείτε όλοι, θα επιτεθούμε πολύ σύντομα. Πού είναι το αστείο? Είμαι χαρούμενος, αφεντικούλη. Κι εγώ νόμιζα πως γελάς μαζί μου. Όχι, αφεντικούλη, δεν θα τολμούσα ποτέ. Αλήθεια λέω. Του είπα θα του κοπεί το γυαλιό όταν μας δει. Είστε καλά. Σταθείτε προσοχή, εννοείται. Δεν σας έδωσα εγώ την άδεια να γελάσετε. Μπερντών, αφεντή. Όποιος ξαναγελάσει θα έχει να κάνει μαζί μου. Κοιτάξτε όλοι, εκεί έρχεται το καναρίνι. Είναι πολύ ήσυχα. Ο Σιρκάν κάτι θα σκαρώνει. Σύμπα, σου έχω επίγοντα νέα. Ο Σιρκάν και ο στρατός του κρύβονται ακριβώς πίσω από αυτό το λόφο. Ο Σιρκάν έχει στρατό και είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζεις. Είναι αλήθεια, Σύμπα. Αυτά τα μεταγιώνα έχουν μαγικές δυνάμεις. Ήταν αλήθεια. Ο Χοντρούλης και ο Λιγνούλης δεν έλεγαν ψέματα. Τα μεταγιών τους έχουν μαγικές δυνάμεις. Έρχεται ο Λούντβιχ και ο Έτος. Ετοιμαστείτε! Σε λίγα λεπτά θα επιτεθούμε στο Σίμπα και τα στρατεύματά του. Και μετά θα με κάνετε εμένα βασιλιά, γιατί εγώ είμαι ο πιο δυνατός από όλους! Ζήτω! 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 Αφεντικούλη, ο στρατός του Σίμπα σταμάτησε να κινείται, μάλλον μας εντόπισε! Πότε θα επιτεθούμε! Εμπρός, κουνηθείτε! Πάμε! Επίθεση! Είμαστε ακτιβίτη! Σίμπα, ο στρατός του Σιρκάν έρχεται προς τα δω. Περιμένουμε διαταγές. Έχει δίκιο, Σίμπα. Πρέπει να κινηθούμε. Εντάξει, θα πάμε να το συναντήσουμε. Οι ελέφαντες ξεκινάνε πρώτοι. Θα κάνουμε τον τίγρη κοιμά! Οι αρκούδες να πάνε στην αριστερή μεριά, εμπρός! Όχι, Σίμπα, δεν μπορείς να πολεμήσεις μαζί τους. Εσύ είσαι ο αρχηγός μας, σε χρειαζόμαστε. Δεν μπορώ να σε αφήσω να διακινδυνεύσεις. Εντάξει. Μην ανησυχείς! Α,
πέτρα! Σοβαρό. Πρέπει να βοηθήσουμε τους τραυματίες. Όχι, αφέντη, είσαι αλλεργικός στα φτερά. Κοιτάξτε το φλας, είναι από μόνος του ένας στρατός. Είναι απίθανος, βλέπετε τι κάνει. Έχω την χαριζωτία. Έχω τρόλι, πάμε να κάνουμε τα δικά μας. Ναι. Μα τι κάνεις. Θέλουμε να πολεμήσουμε. Είναι πολύ επικίνδυνα. Μπορεί να σας πατήσουν ακόμα κι αν έχετε τα μαγικά μεταγιόν σας. Σου το είπα ότι τελικά θα μας πείστε. Ένας ήτανε. Αυτό το πλάσμα ανοίγει σε τα μισά μου στρατεύματα! Νομίζω πως είναι δεινόσαυρος από την κοιλάδα του χρόνου, αφεντικό! Είναι αδυνατόν! Οι δεινόσαυροι έχουν εκλείψει! Έχουν εξαφανιστεί όλοι! Δειλή! Γυρίστε πίσω αμέσως και αποτελέστε τους, αλλιώς θα έχετε να κάνετε μαζί μου! Εντάξει, Σίμπα, κέρδισες αυτή τη μάχη, αλλά μην νομίζω ότι τελειώσαμε! Παιδικούλη, πού είσαι! Και δεν έκανες κανένα σχόλιο αυτή τη φορά. Μην ανησυχείς, αυτή τη φορά θέλω πολύ να ακούσω το τραγουδάκι της. Oh!
Είδε Σίμπα, σου λέγαμε την αλήθεια. Τα μεταγιόν μας είναι πράγματι μαγικά. Ο Σίμπα κέρδισε την πρώτη μάχη ενάντια στο Σιρκάν. Όμως ήξερε πως αυτό δεν είχε να κάνει και τόσο με την αρχηγία του, παρά με τη σοφή συμβουλή του Κα και όλων των πιστών φίλων του. Ο Σίμπα ξέρει πως για να νικήσει το Σιρκάν θα χρειαστεί κάτι παραπάνω από τη στήριξη των φίλων του. Δείτε τι θα ακολουθήσει στο επόμενο επεισόδιο.